το πράσινο φως για τη διάνοιξη του δοφράγματος στην οδό Λίδρας που παραμένει κλειστό εδώ και 4 μήνες, φαίνεται να έδωσαν οι επιδημιολόγοι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα επιδημιολογικά δεδομένα στις κατεχόμενες περιοχές δεν εμπνέουν ανησυχία και εμφανίζονται θετικοί, όπως επαναλειτουργήσει και το τελευταίο δοφράγμα υπό αυστηρούς όρους, όπως η προσκόμιση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για τον κορονοϊό, με ισχύ εντός 72 ώρων πριν από κάθε διέλευση. Η επιδημιολογική εικόνα και των δύο περιοχών αυτή τη στιγμή δεν εμπνέει ανησυχίες. Φαίνεται ότι η κατάσταση στο τουρκοκρατούμενο τμήμα με τις αφήξεις, μάλλον με το άνοιγμα των παράνομων αεροδρομίων και λιμένων, τους έχει φέρει μέχρι στιγμής 4 κρούσματα. Τα οποία ανιχνεύτηκαν λόγω του γεγονότος ότι εκτός του ότι ζητούν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ για τον κορονοϊό, γίνεται έναν επαναληπτικό τεστ σε όλους τους αφυκνόμενους. Μοναδικός ενδιασμός που υπάρχει είναι το γεγονός ότι σε ώρες αιχμής πιθανώς να προκληθεί συνωστισμός στο σημείο διόδου στην οδό Λίδρας και να προκληθεί καθυστέρηση αλλά και συνάθρηση μεγάλου αριθμού ατόμων. Εάν τα άτομα που θέλουν να περάσουν έρθουν εφοδιασμένοι με το τεστ, τότε η καθυστέρηση θα είναι περιορισμένη. Εκεί που θα παρουσιαστεί η καθυστέρηση είναι επειδή έχουμε πει ότι μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να γίνεται και ένα τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος για να είμαστε σίγουροι του τι συμβαίνει. Η απόφαση για την διάνοιξη του δοφράγματος στην οδό Λίδρας εναπόκειται πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται επιφυλακτική. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Η Κύπρος έχουμε καταφέρει με πάρα πολύ κόπο και με την προσπάθεια των πολιτών να πετύχουμε μια εξαιρετική επιδημιολογική εικόνα και θέλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τα συγκεκριμένα θέματα των διελεύσεων, ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό βαθμό την πιθανότητα επιμόλυνσης. Οι επιδημιολόγοι συστήνουν και η κυβέρνηση αποφασίζει. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Στο μεταξύ, στις 14 Ιουλίου συνεδριάζει εκ νέου Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία με τη συμμετοχή της Επιδημιολογικής Μονάδας Επιτήρησης και των δύο πλευρών. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, τα μέλη της τουρκοκυπριακής πλευράς στην Επιτροπή έδωσαν διαβεβαίωση πως θα παραδώσουν και σχετικό δελτίο με τα επιδημιολογικά δεδομένα των κατεχομένων.